έλεγα, κύριε Πρόεδρε, απευθυνόμενο στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΜέΡΑ25, να είναι πολύ πιο προσεκτικός όταν αναφέρεται στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έχει βιώσει το πετσί του πάνω από 10 δεκαετίες τη δράση των κατασταλτικών μηχανισμών. Με πολύ άσχημο τρόπο, πολλές φορές. Άρα γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει κατασταλτική μηχανισμή και από αυτή την άποψη εμείς δεν θα πέσουμε στην παγίδα της κυβέρνησης όπως πέφτει το ΜέΡΑ25, ποιος είναι υπέρ ή κατά του επιδόματος. Δεύτερο ζήτημα το οποίο θα θέλαμε να θέσουμε εμείς, ως ΚΚΕ ζητάμε την κατάργηση των ομάδων αυτών της καταστολής, των ΜΑΤ, της δράσης, της πανεπιστημιακής αστυνομίας και όχι της μετάλλαξής τους. Να μην είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά στους Πριτάνιες και να οπλοφορούν όπως ζητάει το ΜέΡΑ25. Και τρίτο ζήτημα, εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τμήμα των ένστολων, οι οποίοι διαφωνούν με τον καταστρατικό ρόλο και τους καλούμε να πάρουν τη θέση τους στο λαϊκό κίνημα το οποίο αγωνίζεται ενάντια στον αυταρχικό κατήφορο που συνδέεται με την αντιλαϊκή πολιτική και που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις. Ευχαριστώ πολύ.